Παρότι στη χώρα μας διανύονταν οι τελευταίες μέρες του προεκλογικού αγώνα για τις βουλευτικές εκλογές με ιδιαίτερη επιτυχία, διεξήχθη στα πράγματα το τριήμερο 3, 4 και 5 Μαΐου 2012 το σεμινάριο και εργαστήριο με θέμα «Παραδοσιακοί οικισμοί, περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός» που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόντσας Πραμάτων. Στο σεμινάριο, στο οποίο έλαβαν μέρος πάνω από 60 δάσκαλοι και καθηγητές, απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτείας Σάρτας και Πρέβεζας, αλλά και σε εκπαιδευτικούς του δικτύου και μέλη άλλων κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν 15 σημαντικές εισηγήσεις. Έγινε εκπαίδευση σε εργαστήρια λιθογλυπτικής ξυλογραφίας και χαρακτικής και διοργανώθηκε περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Σιράκο. Για το περιεχόμενο του σεμιναρίου, τα αποτελέσματα καθώς και για τη φετινή πρώτη χρονιά του ενοποιημένου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόντσας Πραμάτων, ο υπεύθυνος του κ. Φίλιππας Καραμπίνας δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής. Συμμετείχανε αρκετοί εισηγητές πανεπιστημιακού επίπεδου και αυτό ήταν το θετικό, γιατί δημιουργήθηκε ένα φόρουμ γνώσεων το οποίο έδωσε στους εκπαιδευόμενους μια καινούργια διάσταση όσον αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς. Στα πλαίσια του σεμιναρίου δημιουργήθηκαν δύο εργαστήρια, στα οποία στο ένα συμμετείχε ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός λιθοξός και στο άλλο πάλι επίσης εκπαιδευτικός που είχε θέμα τη χαρακτική και την ξυλογραφία. Σαν καινούργια παιδαγωγική ομάδα του Κόντσας Πραμάτων είχαμε ένα μεγάλο βάρος, γιατί ενοποίησαν δύο κέντρα τα οποία είχαν μεγάλη προσφορά. Προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε και τα δύο ΚΠΕ. Βέβαια το ομολογούμε ότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε όσον αφορά το σύνολο των εκδηλώσεων που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με δύο διοικήσεις ΚΠΕ, αλλά θεωρώ ότι για πρώτη χρονιά σαν ενοποιημένο ΚΠΕ είχαμε αρκετή σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τη δεύτερη μέρα ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στους συμμετέχοντες η προγραμματισμένη επίσκεψή τους στο Σιράκο, που ο κύριος Ηλίας Γκαρτζονίκας, καθηγητής φυσικής αγωγής και ένας εκ των υπευθύνων παραγωγής των εκπομπών «Εν χορό και ορίζοντας» που προβάλλονται από το κανάλι μας, μαζί με τον αρχιτέκτονα κύριο Μιχάλη Αράπογλου, εισηγήθηκαν το θέμα «Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Σιράκο, ανάγνωση χώρου». Με δηλώσεις του κύριου Γκαρτζονίκας αναφέρθηκε στην επίσκεψή τους στο Σιράκο. Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του ΚΠΕ Πραμάτων και Κόνιτσας να φιλοξενήσουμε με τον τρόπο μας στο Σιράκο, στον παραδοσιακό αυτό χωριό, τους εκπαιδευόμενους του σεμιναρίου, να τους ξεναγήσουμε και να τους μεταδώσουμε στοιχεία της ιστορίας, του πολιτισμού, της οικονομίας, αλλά και να τα συνδέσουμε αυτά με το σημερινό, με το γίγνεσθε και την προσδοκία της ήπιας αξιοποίησης της τουριστικής. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, κάτι που κάνει και το ΚΠΕ, για την ανάδειξη της ομορφιάς τέτοιων τόπων όπως είναι η περιοχή της Κόνιτσας, η περιοχή των Τζουμέρκων, αλλά γενικότερα όλης της Ηπείρου, και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε όλοι, ιδίως όσον αφορά στον τουρισμό που από αυτόν θα εξαρτηθούν πάρα πολλά για την επιβίωση αυτών των χωριών, θα λέγαμε ότι χρειάζεται όλοι πια να αφήσουμε κάποιες επιμέρους διαφορετικές απόψεις, να τις συμπτύξουμε, να βρούμε την κοινή συνισταμένη και να βάλουμε όλοι λίγο πλάτη.